Γεια σας Dragons, είμαι ο Dragoman και καλώς ήρθατε σε ένα vlog. Πριν ξεκινήσω αυτό το vlog θα πω μια πρόταση. Τα περιφερειακά δεν κάνουν ούτε τον YouTuber ούτε τον streamer. Αυτό να το θυμάστε. Ο λόγος λοιπόν που κάνω αυτό το βίντεο είναι γιατί δύο φίλοι γνωστοί μου μπήκαν σε μια φάση αντιπαράθεσης σε κάτι που έγραψε κάποιος. Δηλαδή έγραψε ο ένας κάτι και απάντησε ο άλλος. Να ξεκαθαρίσω ότι και οι δύο έχουν δίκιο. Και οι δύο έχουν δίκιο. Αλλά ο ένας έχει κάπου λάθος. Λοιπόν, και θα πω ακριβώς τι εννοώ. Και να κάνω την ανάπτυξη του συγκεκριμένου θέματος. Ο Αλέξανδρος Ματσούκας, ο Γαλιλαίος, τον γνωρίζετε φυσικά, φίλος, έχουμε παίξει και παλιά σε live stream, έκανε μια ανακοίνωση, ένα post, λέει, ο άλλος λέει ευχαριστώ για τα 2000 subs στο κανάλι μου και κάνει βίντεο giveaway, κλήρωση σε συνεργασία με άλλους αποτυχημένους που μαζεύουν like και subs με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε γεμίσει πουθενάδες και 10 χρόνια και 10 χρόνια που ζητάνε Siren από τη Razer με 17 sub κανάλι. Επιχειρηματικότητα καθόλου, όλοι να βολευτούν, με θράσος θέλουν, ιστερόγραφο, εντάξει έχω καμιά λέει κοσαριά και τα λοιπά, πόσα subs θα φτάσω με αυτά. Λοιπόν, έκανε ένα σχόλιο ο Αλέξανδρος πάνω σε αυτό το θέμα των καναλιών, των εταιριών, τι ζητάνε κανάλια και τα λοιπά. Και έρχεται ο Ηλίας, ο Radic Green Gamer, και γράφει ένα post σε απάντηση και λέει ότι χθες είδα κάποιους να χλεβάζουν και να κοροϊδεύουν είτε μικρά κανάλια στο YouTube, προσπαθούν να ανακαλύψουν τι να κάνουν και να βρουν το δρόμο τους. Είτε κανάλια που έχουν ανέβει και συνεχίζουν να προσπαθούν να προσφέρουν κάτι στον χώρο και να εξελιχθούν. Αγαπητοί κύριοι, αντί να κάθεστε να ασχολείστε και να χλεβάζετε τους άλλους, κοιτάξτε λίγο τους εαυτούς σας στον καθρέφτη. Έχετε πιάσει πάτο τόσο καιρό, είτε από την απραξία σας, είτε από τις λαθασμένες σας, από τις λαθασμένες επιλογές σας, που δεν σας έχει μείνει τίποτε άλλο από το να χλεβάζετε τους άλλους. Ντροπή σας ρε, με κεφαλαία γράμματα φωνάζει. Με κάτι να ντρέπομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας σε αυτό το χώρο. Και σας παρακαλώ κοροϊδέψτε λέει και μένα. Γιατί και εγώ από ασήμαντο καναλάκι της πλάκας με 50 subs, ξεκίνησα πριν από 3 χρόνια σχεδόν και σήμερα πάτησα τους 22.000 και μπράβο σου κύριε Βασιλεία για αυτό που κατάφερες μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Οτιδήποτε μικρό, ασήμαντο και εξευτελιστικό έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε κάτι μεγάλο, να δώσει σε αυτό όλη σου την ψυχή. Αρκεί να το θέλεις πολύ. Εγώ πιστεύω στους ανθρώπους και στις προσπάθειές τους. Όσο ασήμαντες και να φαίνονται στους άλλους, οπότε αγαπητοί χλεβαστές, σας αφήνω να παραμείνετε στο βούρκο σας, γιατί εκεί φαίνεται ότι θα παραμείνετε φόρους ζωής. Και με στεναχωρήσατε πολύ με τα γραφόμενά σας, λυπάμαι πολύ. Και θέλω λοιπόν να κάνω και εγώ το δικό μου σχόλιο και για τον Αλέξανδρο και για τον Ηλία. Συμφωνώ και για τους δύο, απλά ο Ηλίας έχει ένα μικρό λάθος. Ο Ηλίας ίσως δεν κατάλαβε τι εννοούσε ο Αλέξανδρος. Δηλαδή έχει δύο πτυχές το όλο θέμα. Ο Αλέξανδρος ναι, είναι, μιλάει για αυτούς που προσπαθούν να ανεβάσουν το κανάλι τους μέσω giveaway, το να κάνουν παρέα κανάλια ο οποίος θα μεταφέρει κόσμο ένα στον άλλον για να ανέβουν σε viewers, έχουν, ναι, κάνουν τέλος πάντων giveaway, όπου είναι λάθος αυτό, το γνωρίζετε και από εμένα ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να κάνεις giveaway και να ζητάς like, subscribe και για να μαζέψεις κόσμο. Για μένα αυτό είναι πολύ λάθος. Το γνωρίζουν και οι δύο, γιατί έχουμε κάνει και συζητήσεις, τα λέω και στα live που κάνω κιόλας. Είναι πολύ μεγάλο λάθος να μαζεύεις κόσμο κατά αυτόν τον τρόπο. Είτε στο YouTube, κάντε like σελίδα, YouTube, Twitch, αυτά το να τ' άλλο, είτε στα live stream, αν κάνεις live stream, όπου ελάτε θα έχω giveaway κτλ. Αλλά κάντε και like, κάντε το να κάντε τ' άλλο, έτσι. Το καταλαβαίνετε. Και ο Αλέξανδρος εδώ πέρα μιλάει για ανθρώπους, για παιδιά, τα οποία έχουν δει γενικά τι γίνεται στο YouTube κομμάτι ή στο Twitch με τα live stream και σου λέει «Χαχα, αυτός έχει κανάλι και ζητάει πράγματα και τα παίρνει. Άρα γιατί να μην το κάνω κι εγώ». Και έρχονται παιδιά 10, 12, 13 ετών ή 15 ετών και χωρίς να έχουν κάποιο περιεχόμενο, κάνουν ένα κανάλι, πετάνε 3-4 βίντεο μέσα και μετά έχουν την απέτηση να θέλουν πράγματα. Εκεί είναι λοιπόν αυτό που μίλησε και ανέφερε ο Αλέξανδρος. Στα παιδιά αυτά λοιπόν όπου χωρίς τίποτα ζητάνε.
Αυτό είναι λάθος. Και εμένα, ας πούμε, έχουν έρθει στο παρελθόν στη σελίδα και μου λένε με κανάλια με 3, 4, 5 βίντεο, 10 βίντεο κτλ. Και όχι καλή ποιότητα ή οτιδήποτε. Μου λέγανε πόσα έχει επικοινωνήσει η Razer μαζί σου, πόσα έχει επικοινωνήσει η τάδε μαζί σου, η εταιρεία τάδε μαζί σου, πόσο στείλανε, τι να κάνω, θέλω κι εγώ να μου στείλουν, θέλω αυτό, να δεις το κανάλι μου, έχω 3 βίντεο, έχω 10 βίντεο, έχω αυτό κτλ. Αυτό είναι μέγα σφάλμα. Εάν οι εταιρείες θέλουν να στείλουν σε κάποιον, θα στείλουν. Θα δουν κανάλια. Μην νομίζετε ότι δεν παρακολουθούν κανάλια. Βλέπουν κανάλια και όταν κάποιος αξίζει, γιατί δίνει την αγάπη του, ναι, θα έχει κάποια υποστήριξη μελλοντικά. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ανοίγω σήμερα ένα κανάλι, την επόμενη εβδομάδα έχω ανεβάσει 3 βίντεο ή 2 βίντεο κτλ. Μέσα σε ένα μήνα να έχω ανεβάσει 3-4 βίντεο και να έχω, ας πούμε, και 20 φίλους που έχουν κάνει subscribe και να πηγαίνω εγώ να ζητάω πράγματα. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν πρέπει να λειτουργείτε κατά αυτόν τον τρόπο. Όταν κάνετε κάτι, το κάνετε για εσάς. Γι' αυτό είπα στην αρχή, τα περιφερειακά τα οποία χρησιμοποιείτε δεν κάνουν ούτε τον streamer, ούτε τον youtuber. Έτσι. Δηλαδή, ο άλλος θα έρθει για το περιεχόμενο που θα το δώσεις. Όχι για το αν θα έχεις καλά περιφερειακά. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Την αγάπη σας θα τη βάλετε μέσα σε αυτό που θα κάνετε. Στα βίντεό σας. Ο Ηλίας, λοιπόν, τώρα από τη μεριά του, μπερδεύτηκε μάλλον και δεν κατάλαβε αυτό το οποίο ανέφερε και σχολίασε ο Αλέξανδρος για τον οποιοδήποτε μικρό φίλο ο οποίος ανοίγει ένα κανάλι με σκοπό να ζητήσει πράγματα. Έτσι, γιατί αυτό δεν είναι αποδεκτό. Νομίζω ότι δεν σας αρέσει. Κανένα δεν αρέσει δηλαδή κάποιος να πετάει 3 βίντεο μόνο και μόνο για να πηγαίνει να ζητάει, ας πούμε, πράγματα. Είτε από την Cooler Master, είτε από τη Razer, παιχνίδια, πληκτρολόγια, mouse κτλ. Κτλ. Είτε από την οποιαδήποτε εταιρεία. Ο Ηλίας, λοιπόν, φυσικά και είναι πολύ ωραίο που σαπορτάρει κόσμο και τα λοιπά, όπως και ο Αλέξανδρος είναι σύμφωνος με αυτό το πράγμα, γιατί είχαμε και μία συζήτηση με τον Αλέξανδρο. Φυσικά και είναι συμφωνούν σε αυτό, στο ότι πρέπει ναι, να υπάρχουν οι φίλοι, να υπάρχει υποστήριξη, τα μικρά κανάλια και τα λοιπά, αλλά να βλέπεις κανάλια τα οποία ναι, προσπαθούν, έχουν 10 subscriber, ανεβάζουν το περιεχόμενό τους, δίνουν την αγάπη τους στα παιχνίδια, στα βίντεο που φτιάχνουν και σιγά σιγά θα εξελιχθούν, θα ανέβουν αυτήν. Δεν νομίζω ότι και ο Ηλίας ξεκίνησε με 50 subs όπως έγραψε και πήγε κατευθείαν στις εταιρείες και άρχισε να ζητάει πράγματα. Δεν νομίζω ότι έγινε έτσι, Ηλία. Νομίζω ότι και εσύ είχες 50, ανέβηκες και σιγά σιγά ήρθε και υποστήριξη από τις εταιρείες, εφόσον έχεις δείξει μία ποιότητα, εφόσον έχεις δείξει κάτι στον κόσμο, με τα stream που κάνεις ή με τις κονσόλες που παίζεις ή με το PC που ασχολείσαι, και έτσι λοιπόν έχεις φτάσει σε αυτό το επίπεδο που έχεις φτάσει και έχεις και την υποστήριξη. Δεν νομίζω με 50 sub να πήγες να στείλες μήνυμα και να ζήταγες πράγματα. Και ό,τι έκανες, το έκανες γιατί πήγες, το πλήρωσες, το αγόρασες κτλ. Έτσι. Εκεί λοιπόν ήταν το όλο σκεπτικό των δύο φίλων, ο ένας παρεξήγησε αυτό που ήθελε να πει. Και εγώ είμαι αρνητικός στο να υπάρχουν παιδιά όπου με 5 sub, 10 sub πηγαίνουν και ζητάνε πράγματα. Αυτό, ναι, ούτε εσείς δεν το θέλετε. Ούτε ο Αλέξανδρος το θέλει, ούτε και εσύ, Ηλία, το θέλεις, πιστεύω. Να έρχεται ένας νέος να ανοίγει ένα κανάλι με σκοπό, το ξαναλέω, μόνο αυτό το πράγμα. Το YouTube δεν είναι να κάνουμε αρπαχτές. Τα live stream δεν να κάνουμε αρπαχτές. Κάνουμε αυτό που θέλουμε, κάνουμε αυτό που νιώθουμε, που αγαπάμε, που περνάμε καλά και σιγά σιγά εν καιρό, αν είναι κάτι θα έρθει, αν δεν έρθει θα προσπεράσει. Έτσι. Έτσι. Ελπίζω να κάλυψα και τους δύο φίλους, και τον Αλέξανδρο και τον Ηλία, με αυτό το βίντεο που έκανα, γιατί το είχα δει, ήθελα να κάνω ένα βιντεάκι για να μπορέσω λίγο να εκτονώσω τα πράγματα. Υπάρχουν αυτοί που υποστηρίξανε τον Αλέξανδρο, υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίξανε τον Ηλία, απλά το μπλέξιμο και το μπέρδεμα είναι στα άτομα που άλλοι θέλουν να κάνουν κάτι γιατί το αγαπάνε και θέλουν να προχωρήσουν και ανεβαίνουν, και άλλοι θέλουν να κάνουν κάτι μόνο και μόνο για να πάρουν πράγματα, για να ζητήσουν πράγματα και μέχρι εκεί, για να έχουν ένα προσωπικό κέρδος ή όφελος. Έτσι, υπάρχει λοιπόν μια τεράστια μπάρα
έτσι, που κλείνει προς τα παιδιά φυσικά που προσπαθούν, που πολεμάνε, που θέλουν να κάνουν κάτι γιατί το γουστάρουν πραγματικά και να γνωριστούν και με άλλους streamer και με άλλους youtuber και να παίξουν και. Έτσι. Αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω. Αυτές είναι οι δύο απόψεις των δύο φίλων. Αυτή είναι η δική μου άποψη, όπου συμφωνώ, αλλά και συμφωνώ και με τους δύο, αλλά διαφορώ εν μέρη στο ότι μπλεχτήκανε λίγο τα πράγματα με το πρέπει να βάζουμε κάποια μέτρα και κάποια σταθμά, έτσι, σε όλο αυτό το θέμα. Αν σας άρεσε ή όχι το vlog αυτό, να κάνετε dislike, like. Φυσικά περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω για το αν συμφωνείτε και εγώ με αυτά που είπα. Εάν συμφωνείτε και με τους δύο, φυσικά κόσμια πάντα, έτσι, δεν είναι να κάνουμε αντιπαράθεση. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε μέσω της διαφωνίας ή της συμφωνίας μας. Γράψτε από κάτω σχόλια, κάντε πολιτισμένη συζήτηση, να υπάρχει κάτι να μπορέσουμε να μιλήσουμε και να υπάρχει κάποια επικοινωνία. Φυσικά περιμένω και τον Ηλία και τον Αλέξανδρο από κάτω να σχολιάσουν και αυτοί αν... και βασικά πιο πολύ και ο Ηλίας, αν κατάλαβε τα λεγόμενα του Αλέξανδρου για αυτό το post το συγκεκριμένο που ήθελε, που ήταν στοχοποιημένο για τα παιδιά που νομίζουν ότι μπορούν με ένα κανάλι να πάρουν πράγματα για προσωπικό τους όφελος. Εκεί λοιπόν είναι η φάση. Φυσικά υπάρχει η αμέτρητη υποστήριξη των νέων καναλιών και παιδιών που θέλουν να κάνουν live stream, που πραγματικά το αγαπάνε και ότι δεν προσπαθούν να ανέβουν μέσω giveaway. Δηλαδή giveaway, πάρ giveaway και έλα, πάρ giveaway και έλα να με δεις, πάρ giveaway. Θα κάνετε κόσμο να έρχονται μόνο για τα giveaway. Αυτό θέλετε? Αυτό θέλετε? Δεν νομίζω. Να το θυμάστε αυτό. Πάντα θέλετε να έχετε κόσμο ο οποίος θα σας βλέπει, θα σας παρακολουθεί για αυτό που κάνετε. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό να θυμάστε. Όχι τα giveaway. Τα giveaway δεν κάνουν, όπως και τα περιφερειακά, δεν κάνουν τον YouTuber, τον streamer. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το vlog. Είπαμε αν σας αρέσει ή όχι, like, dislike. Αφήστε φυσικά σχόλιο από κάτω και κάντε και share το βίντεο να το δουν και άλλοι, να μπορέσει να γίνει μια πολιτισμένη συζήτηση. Γιατί εντάξει, με έχετε ρωτήσει γενικά και κανάλια, υποστήριξη κτλ. Να, ένα βίντεο. Ελπίζω να κάλυψα αρκετό κόσμο γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα πούμε πάλι λίγαν συντόμως. Adios, Dragons!